συγχαρητήρια. Είσαι πρώτος, τελείωσε να πήγαινε. Εντάξει, γερός. Να είσαι γερός, δυνατός και πάντοτε να είσαι πρώτος, τελείωσε. Καλά είσαι εσύ. Όλα καλά, όλα. Έτσι, μπράβο. Χάρηκα πολύ. Και εγώ. Δημητράκη, Δημητράκη, θέλω να βγεις όπως εμείς που λέει ο λόγος για να βραβεύεσαι πάντοτε. Να είστε καλά. Η ευχή μου αυτή είναι. Ευχαριστώ για όλα. Εντάξει, σίγουρα, αλλά το πιο σημαντικό είναι το ότι κερδίσαμε. Και αυτά είναι σημαντικά για μένα, αλλά η ουσία είναι το παιχνίδι και είναι εκεί και σήμερα την πήραμε. Δύσκολη πάντως. Είναι και ο Παναθηναϊκός έπαιρνε στο τέλος, θα μπορούσε να πάρει και το βαθμό. Ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα, ιστορική. Περνάει ένα μεταβατικό στάδιο, αλλά φαίνεται ότι έχει καλή ομάδα ακόμα και στο μεταβατικό στάδιο και είναι αξιόλογος αντίπαλος. Για τη συνέχεια, τι βλέπεις, ο ΠΑΟΚ μπορεί να χτυπήσει τίτλο? Παραμένει σε απόσταση βολής από τον Ολυμπιακό. Κοιτάμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, να κάνουμε καλή πορεία και στο τέλος θα τα πούμε όλα μαζί. Θα κάνουμε τον απολογισμό. Από την εμφάνιση έχεις μείνει ευχαριστημένος από το σημερινό παιχνίδι? Θεωρώ ότι ήμασταν καλύτεροι συγκριτικά με τα προηγούμενα, αλλά έχουμε περιθώρια. Για το θερμό χειροκρότημα του κόσμου όταν αντικαταστάθηκες, είναι και ένα συνέστημα ικανοποίησης, επιβράβευσης? Σίγουρα είναι ότι πιο σημαντικό, όχι μόνο για μένα, για οποιοδήποτε αθλητή να εισπράττει χειροκρότημα. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι απαιτητικός κόσμος. Θέλει να παίζει η ομάδα καλό ποδόσφαιρο για να κερδίσει. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι, στο ποδόσφαιρο είναι όλα. Μπορεί ο κόσμος να αντιδράσει με διαφορετικό τρόπο. Εμείς εδώ είμαστε για να τα αντιμετωπίζουμε, να παίζουμε καλύτερο ποδόσφαιρο και να έχουμε στο πλευρό μας το γήπεδο και τους φιλάθλους. Από για το Δημητράκη ειδικά, επειδή λίγο οι φιλάθλοι μας, οι οποίοι είναι τόσο αυτοί, πρέπει να τον έχουν πολύ πιο κοντά. Διότι δείχνει ότι πραγματικά είναι παοξάκι, είναι καλός παοξής και προσφέρει πάρα πολλά. Όλο το γήπεδο το χειροκρότησε σήμερα. Όλο το γήπεδο, να μην σου πω, πάντοτε πρέπει, διότι προσφέρει πάρα πολλά ο Δημητράκης.